μισθό. Γιατί είναι ο παλιακισμός εδώ. Εδώ μέναν 4 οικογένειες ψαράδων και μία που ήταν ψηλοτρόφη. Εγκατέλειψαν τον οικισμό αυτό, τα τελευταία εγκαταλείφθηκε το διόρροπο το 1964 για το λόγο το νησί από τότε μέχρι και σήμερα δεν είχε νερό και ρεύμα. Εκεί μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα ήταν πολύ δύσκολη και για διαβίωση. Αυτοί μένουν μόνιμα εδώ. Εδώ είναι η εκκλησία του Αγιώργη με τα μπλε παράθυρα που βλέπετε. Ναι, η εκκλησία. Αυτή εδώ πέρα που βλέπετε εδώ σας είπα ότι ήταν στην παραλία. Ναι. Έχω μονοπάτι που έχετε εδώ. Εδώ είναι η εκκλησία του Αγιώργη, στο Πιθός Άγιος, γιορτάζει 25 Ιουλίου και πέρυσι το Μάιο ήταν πολύ ωραίος γάμος εδώ. Όχι του Αγιώργη του Τροφεοφόρου. Όχι του Αγιώργη του Τροφεοφόρου. Αγιώργη στο Πιθός Άγιος. Α, το Πιθός. Δεν έχει πολύ βάθος έτσι εδώ. 2,5 μέτρα. Είναι εδώ 100 χρόνια εκκλησία, ήταν η εκκλησία του Ιωσκούλη. Μια από αυτές τις οικογένειες που ήταν εδώ πέρα, οι τρεις ήταν ψαράδες και με τα βαρκάκια τους πηγαίναν στο Αγίο και τους Μιχάδες για τις ανάγκες τους. Ο τελευταία οικογένεια είναι το σπίτι της Ιωσκούλη και την πάνω στη Μοναλιά στο πίσω μέρος. Έχουν βρεθεί γκρεμισμένα ερείπια από στάνη και αγριοκάτσικα τα οποία ζήτησαν με θαλασσινό νερό. Αλήθεια. Η Μοναλιά δεν βαθιέται πάνω της. Έχει τώρα δηλαδή. Και πάρα πολύ πέτρα. Να ξέρετε ότι όποια... Έχει αγριοκάτσικα τώρα. Ναι. Να ξέρετε ότι όποια περιοχή έχει τόσο έντονο σχήνο, είναι κοινωνιστιακή έκδοση. Α, ναι. Τώρα να σας πω ότι κατά τη μυθολογία τα Λιχαδονήσια πήραν το όνομά τους από τον Λίχα, τον ιδιαίτερο στο Λεπτή, γιατί την γυναίκα του Διάμενα τον ξέρετε πάρα πολύ. Κόρος του Λίχα, ο γοντός του Λεπτή. Όταν ο Ηρακλής λέει κόρος του γειτόνα, σφάλαξε από τους κόρους και πέταξε λέει από το πίσω σε πολύ από τη θάλασσα γιατί νόμιζε ότι αυτός το συσκευάζει όλο αυτό. Έτσι λέει από ψηλά, η Μονολιά μαζί με τα κόρη καθόλου της Άγια μοιάζει από ψηλά σαν διαμελισμένο σώμα του Λίχα και στον κυλίδο το φάρο μοιάζει με το κεφάλι του Λίχα και τώρα μάθει και λιχαδονήσει αλλιώς τη θάλασσα. Είμαστε από το πίσω μέρος του Λιχαδονησίου, ναι. Αυτό είναι ακριβώς το καμένο αγούλα, όλο και κοντά μας. Ναι, αυτό είναι, ναι. Και εδώ που είναι το άλλο το καράβι, ναι. Εδώ γενικά και εδώ. Υπάρχει έντονη ξέρα, σαν βουνάδες στη θάλασσα είναι. Η κάθε κορυφή της ξέρας είναι μόνο στο μισό μέτρο. Υπάρχει εδώ πέρα, έχουν πολλά σημεία εδώ. Φτάνει ακριβώς στον τόπο. Εδώ λοιπόν πριν 10 χρόνια ήρθαν από το θαλάσσιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη δύο φώκες. Αλήθεια. Τώρα έχω πει την οικογένεια, είναι 7, με ένα μωρό φωκάκι. Α, είμαστε στην ξέρα. Ένα μωρό φωκάκι, φωκάκι, μπρο. Αν είναι στο νησί, έχω μέσα στη χημεία. Απλά σήμερα, παιδιά, έχει πάρα πολύ έντονη ροή. Και μάλλον έχω αποκτήσει ότι δεν έχει κλείσει κανένα δρομολόγιο σήμερα η πόλια. Α, γιατί. Α, είναι εκεί πέρα μια παιδιά. Απλά χαθείτε κάτω για να βλέπω λίγο τι ξέρετε, γιατί δεν έχω πάει πολύ μπροστά. Κάνε παπάκι. Είναι στα δεξιά μου, στη μεγάλη την ξέρα μια η πόλια. Φαίνεται κάτι που γυαλίζει, καταλαβαίνετε. Βλέπω το κεφαλάκι τη τώρα. Α, ναι. Πού, πού. Και μπροστά, παιδιά. Πού κύριε παιδιά, δεν το έχω εστιάσει. Εδώ, εδώ, εδώ. Ναι. Να, η φώτια. Και μέντουσες έτσι. Πολλές, παιδιά, μέντουσες. Παιδιά. Πω, πω. Πάμε πιο σιγά το κομιτή. Φώτια, ρε παιδιά. Βούτυξε, θα ξαναβγεί. Δεν θα ξαναβγεί. Κάνει κανένα 4-5 λεπτά να ξαναβγεί στην επιφάνεια. Είναι θηλαστικό ζώο. Βγαίνει ανασύξη να βουτάει στο 1 μέτρο για 3-4 λεπτά. Γεννάει μια φορά το χρόνο κάθε Μάιο ένα μόρο φωκάκι πάντα σε κάτι γεννάει. Για να βουτάει στη θάλασσα. Εδώ ήξερα ότι είναι εδώ πέρα η φωκιά ή εδώ μέσα που σα είπα γιατί όπου γεννάνε το κάνουν και σπίτι του αυτέ. Όταν έχει πασέλινο μπορούν να φύγουν και 2-3 μέρες γιατί δεν έχουν ψάρια ή να πάνε άλλο να βρουν τη λία του. Αλλά ωστόσο ξανακαταλήγουν πάλι εδώ. Γιατί είναι το σπίτι του εδώ πέρα. Μια φώκια πληροφοριακά φτάνει 40 χρόνια ζωή, μονάχου, προστατευόμενο είδο και φτάνει τα 200. Αυτή είναι μονάχου. Ναι, από την Αλόρισα έχουν έρθει. Και φτάνει τα 210 κιλά. 210. Γεννάει όπω η γυναίκα μια φορά το χρόνο κάθε Μάιο, ένα μορφωκάκι πάντα στη στεριά. 9 μήνων κι αυτό. Κάθε Μάιο γεννάει. Άρα, ναι, θελαστικό ζώο. Ακριβώ. Για να δούμε.
Φοβήθηκε. Γι' αυτό σήμερα σας είπα, είστε τυχεροί, γιατί στα προηγούμενα δρομολόγια δεν είχε βγει. Δεν είχε βγει. Γενικά αυτή στιγμή έχει καλό καιρό, βγαίνουν, μιλιάζονται. Ναι. Όταν έχει συνεφιά μπορεί να μην βγουν, όταν συνεφιά. Ναι, 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 πάνε... εδώ. Εδώ τι είναι εδώ. Ξέρω. Όχι. Α, εδώ ψαράκια. Δεν είναι, δεν είναι φώκια. Που φαινόταν πολύ έντονο. Ναι, έλατε. Ναι. Και πόσο μεγάλα γίνονται αυτά, οι τοπικές εδώ φώκες. Αυτές 200 κιλά φτάνουν. Σε χρονολογία 40 χρόνια λένε. Και μήκος. Μήκος όπως τη βλέπεις, η μεγαλύτερη αυτή είναι, γιατί έχει χαράξει το δέρμα. Αυτή είναι χρόνια αυτή. Μήκος πόσο είναι, αυτές είναι οι γέννη. 4-5 μέτρα. Είναι τόσο. Μικότερη. Μικότερη. Θες να αρχίσει από τώρα, θα γυρίσει άλλο. Πάμε τώρα στο Ναυάγιο. Ήταν ένα πλοίο ελληνική σημαία φορτηγό. Το είχαν επικάψει οι Γερμανοί στον πόλεμο το 1943. Κοίτα η Μέδουσα. Και ερχόμενη από εκεί έπεσε πάνω μια σειρά από ξέρεις εκεί πέρα κάτω, άγνωστη αιτία. Μετά από 100 μέτρα βυθίστηκε, έχει 45 μέτρα μήκος, η πλώρη κοιτάει στο γυλί, η τρίβη την άλλη πλευρά. Είχε 7 άτομα πλήρωμα Γερμανούς και 7 διασώθηκαν, γιατί 11 μέτρα είναι μόνο το βάθος και τους έπεσε στο πλοίο 7 μέτρα είναι η πλώρη αυτή που πάνε. Άρα πολύ πια και βγήκαν. Και λένε για ποιο λόγο δεν το είχε βασικώσει κανένας. Το πλοίο είναι ασήκωτο για τον λόγο ότι όταν έπεσε αυτό μετέφερε ασβέστη και όπως έπεσε και τσιμέντωσε. Άρα είναι ασήκωτο και γι' αυτό είναι και άσπρο. Οι Γερμανοί λέει για λόγους ευστάθειας βγάζαν λίγο τσιμέντο στην καρύτα του. Ελπίζω να το δούμε πάρα πολύ καλά. Έχει άγνοια, δεν έχει πολύ ρεύμα τώρα. Ελπίζω να το δούμε καλά. Το μεγάλο καράβι ήταν αυτό εδώ που είδαμε πριν. Ήταν έξω, αλλά δεν μπορούσατε να πείτε, δεν πειράζει. Η βαρκούλα είναι πιο ωραία, έχει αέρα. Ναι, πειράζει. Ναι, 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 μια χαρά, μια χαρά. Τι θα κάνει η στροφή επί τόπου εκεί. Το χειμώνα μπαίνεις εδώ ή φεύγεις έρχεσαι. Το χειμώνα, είμαι από Ιστιαία. Α, οπότε ναι. Α, και με φίλοι μου είναι από την Ιστιαία. Πώς λέγεται. Εδώ, να το, να το. Και από εδώ, και από εδώ είναι η πλώρη σου. Από τα μάτια. Δεκάθαρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτό πόσα χρόνια είναι. 1943. Από το 1943. Το ναυάγιο, αυτό το πλοίο. Όχι, το άκουσα. Και εδώ πέρα είναι η πρίμη του. Α, οκ. Εκεί είναι η πρίμη του. Κάτω πόσο ωραίο είναι. Φαίνεται πολύ καθαρά. Ναι. Φοβάσαι τα κάνει απόδομα. Ναι. Να το ναυάγιο. Ναι, ναι, ναι. Και από εδώ πέρα είναι πεταμένα βούλα, έτσι, εδώ μπροστά που βλέπουμε. Να δω και από εδώ. Έτσι δεν είναι. Ναι, μπροστά είναι πεταμένα βούλα. Εκεί η πόλη μεγάλη. Τώρα φύγαμε, ε. Ναι. Φαίνεται ακόμα. Ελάτε από εδώ. Εδώ στήκα τώρα, βγαίνει η πλήμη του, την αυτοφύλλο πίσω το πλοίο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τέλειο, 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 σίγουρα. Είδαμε όλες, είστε πολύ τυχεροί, είδαμε και... Είδαμε και φώκια! Όντως είμαστε πολύ τυχεροί, πάμε ρίξε. Άρα, Γιαννάκη, πέρυσι σου λέω... Εδώ είναι το πίσω του, είπαμε. Εδώ είναι η πρίμη, τελειώνει. Η πλώρη θα τα λάβει εκεί που του σκαφάκι. Ναι. Πέραμε και πέρυσι, να μας είπαν ότι δεν μπορεί, δεν σωστά. Αυτό το πιτσιρίκι, το βαρκάκι, μας έφτιαξε. Αυτό παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Πολύ ωραία. Ναι.
Αγίου Γιώργη. Εκεί τα λέει με μπεδάφων, ε. Είναι μεγάλο, όχι που τα λέει. Πώς το λείπαμε αυτό μπροστά? Ποιο? Μονολιά. Μονολιά. Είμαστε πίσω από τα σπίτια, τα γκρεμισμένα, από το πίσω μέρος. Ναι, ναι. Είναι πολύ μεγάλο μονολιά, 365 στρέβανε. Και εκεί το μονοπάτι, ευθεία. Είναι για να μπεις μέσα να περπατήσεις. Πάνε σκαλιά. Ναι. Αν δηλαδή εδώ μαθαίνεις τους Αθήνες, κάνουν μπάνι και έρχονται μετά. Ακριβώς. Περιμένετε να μπει το μεγάλο πλοίο μέσα, βλέπω ότι κάποιος έρχεται εδώ. Πάνω να τους πάρουν και τους, να τους βγάλουν όλους έξω, εντάξει. Ναι. Αφού είμαι εδώ. Εδώ δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δύο μέτρα να είναι. Δεν πατώνει σίγουρα εδώ. Καλά, δεν πατώνει. Μπορεί να κάνω 3 μέτρα θα είναι. Εκεί που είναι τσαβαδούρε. Ναι, και είναι μαρταγόνι το νερό. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Εκεί που μαυρίζει. Ναι. Γι' αυτό λόγο βάλαμε τσαβαδούρε. Εκεί είναι το μόνο. Έχονται πάνω με δύναμη και χτυπάνε τα σκάφη. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξέρει δηλαδή που θα. Και γι' αυτό πρέπει να κάνει το άτομο. Ναι, γιατί έχει δίκιο εγώ, ναι. Μάλιστα. Έχει πρόσβαση μόνο από εκεί και από κάτω. Για... Αυτό ήξερα. Για να περάσει. Για να περάσει. Ναι. Πέρα ειδικά όταν έχει ρίχος το πρωί, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Τώρα μπήκε αν είμαι τυχερή και σηκώσει και λίγο μηχάνη, μπορεί και να περάσει. Το πρωί όμως, όταν έχει ρίχος ή τα πόδια τώρα που κάνει ρίχος, δεν περνάει. Εσύ και να πας εκεί, πας και εσύ και παρκάρεις. Εκεί, ναι, απλά εκεί είναι ξεκάλα πιστά. Πάω πλάγι εγώ, πρέπει να είναι κανένα φωτιά. Ναι, κατάλαβα. Λέω, εγώ δεν γίνεται, τώρα δεν ξέρω, αν θέλετε, σου αφήνω. Όχι, μάνα μου, δεν θα είναι δύσκολο. Πού να πάει, είναι εκεί. Από εδώ, από το μεγάλο το πλοίο, να σε κατεβάσω, ξέρω εγώ. Καταρχήν να αφήσω μέσα στο αυτοκίνητο τα μπανιέρα, τα αυτά, οπότε... Εντάξει, άμα βάλουμε τραχοπέδι, έχουμε με τα φωτιά. Όχι, δεν έχει πάρα πολύ ρεύμα, είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι, έχει και τα τραχοπέδι. Τι μέτρησε, παιδί. Δεν θα μπορέσω με τα τραχοπέδι να τα πιέσω. Ναι, έχει, είναι πιο κίνδυνο. Αν πάρει πάλι στον κάμπο. Δυνατό ρεύμα. Έχει δυνατό ρεύμα. Πιο δυνατό από τι καλκίδε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι πειράζει, ακριβώ το γυμνάζει. Εδώ στον κάμπο έχει πάρα πολύ ρεύμα. Γιώργο, δεν θα κατέβουμε εκεί, να πάρω και αυτού. Δεν μπορώ να κατέβουμε. Θα φύγεις, δεν ήξερα. Γιώργο, να σε ρωτήσω.
γιατί πάνε και όλοι από το μονοπάτι κάτω από τις σκάλες, για να πάνε στην παραλία. Α, πρέπει να πάνε έτσι. Έτσι. Α, άρα όχι έτσι. Ούτε για αστείο, ούτε για αστείο. Γιατί γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί νόμιζα ότι ούτε για αστείο μπορεί να πάνε. Και από εδώ μπορείς να πας. Από εδώ μπορείς να πας. Κουνιά μου, αλλά έχει φέτρες. Όχι, μάνα μου, δεν μπορείς. Θα πάμε εκεί απέναντι. Εκεί στον κάμπο έχει τέλεια θάλασσα. Αν γι' αυτό λέω, εκεί. Είδαμε, είναι φανταστικά να κάνουμε τον μπανάκι μας. Δεν είχαμε έρθει καθόλου πέρυσι από αυτό το σημείο. Και έχει λίγο ρεύμα, τους τραβάει το στιγμή τη βέβαια. Προσέξτε. Για το να πάνε μέσα. Αλλά εντάξει, παιδί μου, είναι πολύ πιο καλή θάλασσα εδώ πέρα. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εκεί. Και μπορείτε να πάτε εκεί που έχει πορτοκαλί σε απόστρες. Έχει οργανωμένη καμπίνα. Είναι πιο πέρα από εκεί που πάρκαρες, Θανάση. Πιο πέρα. Ναι, πιο πέρα.